Συνηθίζεται όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής πριν από τις εκλογές να κλείνουν τις εκκρεμότητές τους. Προφανώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Αυτό το χαρακτήρα άλλωστε έχει και το νομοσχέδιο το σημερινό του Υπουργείου Εσωτερικών. Και παρότι δεν πήρα κυρίως το λόγο για να επαναλάβω τη θέση μας για το εγκληματικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, που τώρα βγήκαν και ανοιχτοί υποστηριχτές της, παριστάνοντας μάλιστα τους λαγούς δικαστική από την ανώτατη δικαιοσύνη, όμως δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο, αφού το φέρατε και αυτό το ζήτημα ως εκκρεμότητα της τελευταίας στιγμής. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι η δράση των φασιστικών, ναζιστικών, εγκληματικών μορφωμάτων, με όποιο μανδύα και αν αυτά εμφανίζονται, δεν είναι απλά μια εκκρεμότητα που κλείνει με νομοθετικές ρυθμίσεις και μάλιστα γενικευμένα αντιδραστικές και επικίνδυνες για το δρόμο που ανοίγουν, στεγάζοντας από την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων μέχρι την ποινικοποίηση εργατικών λαϊκών αγώνων, ριζοσπαστικών προοδευτικών κομμάτων, όπως έχει γίνει και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα αυτά, βλέπετε, αποτελούν και κατευθύνσεις, δυστυχώς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά προκύπτουν και ορισμένα ζητήματα, ερωτήματα. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση χρειάστηκε να νομοθετήσει τρεις φορές για το ζήτημα αυτό και μάλιστα η τελευταία λίγο πριν κλείσει η Βουλή, σήμερα δηλαδή. Ήταν θέμα προχειρότητας, όπως την κατηγορεί κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς απαντάμε όχι. Ήταν συνειδητή επιλογή για να συντηρείται μια τέτοια συζήτηση, ότι δήθεν όποιος δεν είναι με τα νομοθετικά μέτρα της κυβέρνησης κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή, ότι πρόκειται δήθεν για αντισυστημική ψήφο που τελικά ρίχνει νερό στο μήλο των μορφωμάτων. Πολύ περισσότερο που τίποτε δεν αποτρέπει την ύπαρξη κομμάτων με καμουφλαρισμένο πρόσωπο και πιθανά και χωρίς κανένα καταδικασμένο στις γραμμές τους να χύνουν το ρατσιστικό, εθνικιστικό, φασιστικό δηλητήριό τους μια χαρά και να είναι μάλιστα και πιο χρήσιμοι στο αστικό πολιτικό σύστημα, αφού δεν είναι τόσο ξεφωνημένοι φασίστες όπως η Χρυσή Αυγή και οι παραφιάδες αυτής, οι εγκληματίες. Δεν έχει γίνει στο παρελθόν αυτό με διάφορα ακροδεξιά κόμματα, όπως το ΛΑΟΣ που συγκυβέρνησε και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία, όπως η ΑΝΕΛ που ήταν στην ίδια κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί οι καραμπινάτοι προβοκάτορες κατά περιόδους και συγκεκριμένες στιγμές εναντίον του λαϊκού και νεολογίστικου κινήματος, τι ήταν? Τι γίνεται σήμερα σε εργατικά κέντρα, σε δήμους που σε σημασμένοι φασίστες ακροδεξιοί με το μανδύα του ανεξάρτητου τώρα συμπράττουν και με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ? Γι' αυτό επιμένουμε ότι αυτά τα μορφώματα αντιμετωπίζονται τελικά και ουσιαστικά από τον ίδιο το λαό, από το κίνημά του, ο οποίος μπορεί πραγματικά ο λαός με τη δράση του να τα στείλει στον αγύριστο, σημαδεύοντας πρώτα απ' όλα το ίδιο το σάπιο σύστημα που τα γεννά. Γιατί είναι σάρκα και σάρκα από τη σάρκα του συστήματος που και όλοι εσείς εδώ μέσα υπηρετείτε. Και απόδειξη γι' αυτό αποτελεί η προσπάθεια του καταδικασμένου Ναζί Κασιδιάρη να συνεργαστεί με έναν πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μόνο από το βιογραφικό του, αν δει κανείς, φανερό και κρυφό, διαπιστώνει κανείς τις σχέσεις αυτών των ομάδων με τμήματα του κρατικού μηχανισμού. Και το κυριότερο, έχετε το θράσος να κουνάτε το δάχτυλο? Ποιοι? Εσείς της Νέας Δημοκρατίας, που μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ μοιράζεστε την ευθύνη, γιατί ενώ έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η καταδίκη τελεσίδικα της εγκληματικής Χρυσής Αυγής, γιατί αν είχε συμβεί αυτό
σήμερα δεν θα γινόταν καν αυτή η συζήτηση. Πάμε παρακάτω. Αφού λοιπόν η σημερινή συζήτηση έχει το χαρακτήρα να κλείσετε εκκρεμότητες, εμείς λοιπόν σας λέμε να ασχοληθείτε με τις πραγματικές εκκρεμότητες που αφορούν σε κρίσιμα ζητήματα από τα οποία υποφέρει ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό κυρίως πήρα το λόγο. Κάντε δεκτές και ψηφίστε τις τροπολογίες που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, που αφορούν πραγματικά κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν πρώτα απ' όλα εργαζόμενους σημαντικών κλάδων. Φέρνουμε λοιπόν την τροπολογία, το σοβαρό ζήτημα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για τις γιορτές του Πάσχα. Ζήτημα το οποίο έχουν θέσει και οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσω του σωματείου τους με επιστολή τους προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι με τους νόμους ελαίων μνημονίων και όχι μόνο που έχουν περάσει οι κυβερνήσεις σας διαχρονικά, αλλά και λόγω της ακρίβειας, οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Και αυτό βέβαια δεν έχει συνέπειες μόνο στους ίδιους και στις οικογένειές τους, αλλά και στις περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, σε όλη τη Φθιώτιδα. Το γνωρίζουν πολύ καλά οι υπουργοί σας και οι βουλευτές σας που είναι από τη Φθιώτιδα και μάλιστα θα πάνε πάλι εκεί να ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Κοτρονιάς, η άλλη κυρία κλπ. Το ελάχιστο λοιπόν που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε δεκτή την τροπολογία αυτή του ΚΚΕ και να δοθεί εδώ και τώρα αυτό το έκτακτο οικονομικό επίδομα στους εργαζόμενους για να μπορέσουν να περάσουν αυτές τις γιορτινές μέρες με τις οικογένειές τους. Κρίσιμο ζήτημα επίσης είναι και επίκαιρο στις εκλογές να μπορούν να ψηφίσουν όλοι και όλες, όπως όλοι θέλουμε, όπως και εσείς λέτε. Αναφέρομαι στους χιλιάδες εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους νέοι και νέες, οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, σε τουριστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, για να δουλέψουν σεζόν, όπως λέμε. Νέα παιδιά κυρίως, τα οποία δουλεύουν χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, με εξαντλητικά ωράρια και άθλιες συνθήκες. Καταλαβαίνετε πως για τους περισσότερους τα έξοδα μετακίνησης είναι απαγορευτικά στο να μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Χώρια που και οι μεγαλοεπιχειρηματίες τους βάζουν ένα σωρό εμπόδια και στην πράξη ουσιαστικά καταστρατηγούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Δική σας ευθύνη είναι λοιπόν να λύσετε το ζήτημα και της επάρκειας των μεταφορικών μέσων, διαθέσιμων μέσων μεταφοράς, για όσους εποχικούς εργαζόμενους πρέπει μαζικά να μετακινηθούν στις συγκεκριμένες μέρες διενέργειας των εκλογών. Δική σας ευθύνη είναι να πάρετε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα και να διαμορφωθεί η αναγκαία διαδικασία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι δεν θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ψηφίζοντας στον τόπο όπου εργάζονται κατά την τουριστική περίοδο. Η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ σας δίνει τη δυνατότητα να λύσετε εδώ και τώρα αυτό το σοβαρό ζήτημα. Βέβαια, το ΚΚΕ σε όλη την κοινοβουλευτική περίοδο που κλείνει σήμερα κατέθεσε δεκάδες προτάσεις νόμου και τροπολογίες για την ανακούφιση των εργαζομένων. Θέλω να ξεχωρίσω τις εξής. Για την επαναφορά και καταβολή 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως και την κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο πετρέλαιο θέρμανση, στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, στην ίδρευση και τις τηλεπικοινωνίες. Για την παύση των πληστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων λαϊκών τμήματων του λαού μας. Για τη ρύθμιση των χρεών ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία, των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ με εργασιακά δικαιώματα πλήρη για όλους τους εργαζόμενους.
όλες, μα όλες αυτές και άλλες πολλές, τις απέρριψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, κανείς δεν τις στήριξε. Αναμενόμενο, αφού όλοι σας συγκλίνετε στα κρίσιμα ζητήματα, αυτά που επιβάλλουν την πολιτική σε βάρος του λαού για να μπορούν να τη βγάλουν καθαρή τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Αυτές οι συγκλήσεις σας στα κρίσιμα ζητήματα αποτυπώνονται και στα ψηφοδέλτια των κομμάτων που ανακοινώνονται, όπου εδώ πραγματικά χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με πρώην κορυφαίους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ απολαμβάνει πλέον και ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας στο μεγαλύτερο δήμο της Δυτικής Αθήνας. Διαβάστε τι του σούρνατε. Μερικούς μήνες πριν, ο υπουργός Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ παραλίγο να αναλάβει υπουργός πολιτικής προστασίας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χώρια που πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ κάθισαν δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε λοιπόν τους εκβιασμούς προς τους Έλληνες ψηφοφόρους με το «σταθερότητα» ή «ακυβερνησία», ο ένας με την αυτοδυναμία, ο άλλος με την προοδευτική κυβέρνηση «μούφα». Όλοι μπορείτε να συνεργαστείτε με όλους σας. Από την πρώτη σελίδα των περιεχομένων διαπιστώνει κανείς πως τα κυβερνητικά προγράμματά σας συγκλίνουν. Και αυτό πλέον δεν μπορείτε να το κρύψετε, όσο κι αν επιμένετε σε μια μασκαράτα δήθεν σοβαρών διαφωνιών μεταξύ σας, ακόμα και την τελευταία μέρα συνεδρίασης της Βουλής αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι σήμερα, νέοι και νέες σε όλη την Ελλάδα, έχουν συνειδητοποιήσει ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποτελεί πραγματική εγγύηση για την ανάπτυξη μαζικών, ουσιαστικών, αποφασιστικών αγώνων για την υπεράσπιση του λαού έξω και μέσα στη Βουλή, για να πληρώνουν τα σπασμένα οι μεγάλοι όμιλοι και όχι ο λαός. Γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ. Δεν θα μεταλλαχθεί ούτε σε στήριξη, ούτε σε ανοχή, σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια σύνθεση κι αν έχει, όποια κόμματα κι αν την αποτελούν. Γιατί έτσι το ΚΚΕ αναλαμβάνει την ευθύνη του απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί πρόοδος σημαίνει πάλι για το δίκαιο των πολλών. Σημαίνει σύγκρουση με το διεφθαρμένο αυτό σύστημα και όχι διαβατήριο για κυβερνητικές καρέκλες στα πλαίσια του. Το πραγματικά προοδευτικό σήμερα βρίσκεται στη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης, της νέας γενιάς, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, επιστημόνων, των βιοπαλλεστών αγροτών, των γυναικών, των καλλιτεχνών. Πιο δυνατό ΚΚΕ λοιπόν, για να δυναμώσουν οι ελπιδοφόρες αιστείες αντίστασης να ενωθούν σε ένα μεγάλο πανελλαδικό κίνημα πάλης και ανατροπής. Εκεί θα κατατεθεί όλη η δύναμη του ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών, υπερασπιζόμενος τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί τελικά να σώσει το λαό. Καλή Ανάσταση για το λαό λοιπόν. Ευχαριστώ.